κάναμε το τεστ ευαισθησίας και δεν υπάρχει καμία αλλεργική αντίδραση, μπορούμε να προχωρήσουμε με την εφαρμογή της βαφής. Προστατεύουμε τα ρούχα μας τοποθετώντας μια πετσέτα γύρω από τους ώμους κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Απλώνουμε μικρή ποσότητα ελαίου στο φάνη των μαλλιών για να μην βάψουμε το δέρμα. Αφού βάλαμε τα γάντια, πάμε να ετοιμάσουμε το προϊόν. Αδειάζουμε ολόκληρο το σωληνάριο κρέμας βαφής μέσα στο φιαλίδιο ενεργοποίησης χρώματος. Κλείνουμε καλά το καπάκι και ανακοινούμε ώσπου το μείγμα να γίνει ομοιογενές. Τέλεια! Τώρα θα σας βοηθήσω με την εφαρμογή της βαφής. Κάτι σημαντικό πρωτού ξεκινήσουμε. Πάντα βάφουμε τα μαλλιά μας από τις ρίζες. Την πρώτη φορά που βάφουμε τα μαλλιά μας, εφαρμόζουμε το προϊόν από τη ρίζα έως τις άκρες και αφήνουμε το προϊόν για 30 λεπτά. Και αν την τελευταία φορά που βάψαμε τα μαλλιά μας ήταν το λιγότερο πριν 3 μήνες, θα εφαρμόσουμε το χρώμα στις ρίζες, θα το αφήσουμε να δράσει για 30 λεπτά και στη συνέχεια θα απλώσουμε το υπόλοιπο μείγμα κατά μήκος των μαλλιών για άλλα 10 λεπτά. Συμφωνεί? Ναι. Ας ξεκινήσουμε. Ένα από τα πιο βασικά βήματα στην εφαρμογή της βαφής είναι τα χωρίσματα των μαλλιών, ώστε να μπορούμε να βάψουμε σωστά τη ρίζα και να έχουμε τέλεια κάλυψη. Έτσι χωρίζουμε τα μαλλιά σε 4 ίσα τμήματα κάνοντας ένα νοητό σταυρό. Δηλαδή, παίρνουμε μια χωρίστρα από το αυτί έως την κορυφή, ώστε να απομονώσουμε το πρώτο τμήμα, την πρώτη κοτσίδα. Στη συνέχεια κάνουμε και από την άλλη πλευρά το ίδιο πράγμα. Στη συνέχεια χωρίζουμε τα πίσω μαλλιά σε 2 ίσα μέρη, παίρνοντας μια χωρίστρα από το ύψος της μύτης έως τον αυχένα. Έτσι έχουμε χωρίσει τα μαλλιά σε 4 τμήματα, 4 κοτσίδες. Απομονώνουμε τα τμήματα ένα-ένα. Ξεκινάμε ως συνήθως από την κοτσίδα μπροστά και δεξιά. Χρησιμοποιούμε την άκρη του απλικατέρια για να ξεχωρίσουμε τις τούφες των μαλλιών. Απλώνουμε άφθονο προϊόν στη ρίζα κατά το μήκος της χωρίστρας για τέλεια κάλυψη. Έτσι, μπράβο. Τώρα θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα τμήματα. Είναι πολύ εύκολο. Εφαρμόσαμε το προϊόν στις ρίζες, τώρα θα το αφήσουμε να δράσει για 30 λεπτά. Μυρίζει υπέροχα και δεν νιώθω κανέναν ερεθισμό. Είδατε πόσο ευχάριστη είναι η εφαρμογή? Mm-hmm. Τώρα θα εφαρμόσουμε το προϊόν στα υπόλοιπα μαλλιά. Μια πολύ απλή κίνηση. Ξεκινάμε με το απλικατέρ και στη συνέχεια με τα χέρια μας απλώνουμε το μείγμα κατά μήκος της υπόλοιπης τούφας. Έτσι ακριβώς. Αυτό που τώρα μπορείτε να κάνετε είναι να αδειάσετε το υπόλοιπο προϊόν στα χέρια σας και να κάνετε απαλό μασάζ από τη ρίζα έως τις άκρες. Τώρα απλώσαμε το προϊόν στις άκρες, θα το αφήσουμε να δράσει για 10 λεπτά. Ωραία! Κάτι πολύ σημαντικό για να πετύχουμε ομοιόμορφο χρώμα είναι η αφροποίηση. Δηλαδή, ρίχνουμε λίγο νερό στα χέρια μας και στη συνέχεια με κυκλικές κινήσεις κάνουμε απαλό μασάζ από τη ρίζα έως τις άκρες. Τέλεια. Στη συνέχεια λουστείτε με απιβίτα σαμπουάν για βαμμένα μαλλιά με ηλίανθο και μέλι. Και τώρα? Τώρα είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε το προϊόν περιποίησης για μετά τη βαφή, το οποίο βοηθάει στη σταθεροποίηση του χρώματος. Αφήνουμε την κρέμα να δράσει για 2-3 λεπτά και στη συνέχεια ξεβγάζουμε με άφθονο χλιαρό νερό. Έτσι κλείνουμε τα λέπια της τρίχας και πετυχαίνουμε μεγαλύτερη διάρκεια χρώματος. Εξαιρετική λάμψη και τέλεια κάλυψη. Ναι, έχω τέλειο χρώμα και είναι πολύ απαλά.